Το ρεπορτάζ λοιπόν λέει ότι υπήρχε ξεκάθαρη συμφωνία. Η συμφωνία έγινε καιρό πριν, δεν έγινε μία-δύο μέρες πριν, έγινε καιρό πριν με την πλευρά της Πάολας και με τα ΜΑΝΤ. Και η συμφωνία έλεγε ότι επειδή η Πάολα ήταν δυσαρεστημένη με τα ΜΑΝΤ από το 2015 και όπως η ίδια έλεγε και οι άνθρωποι της δεν ήθελε να περνάει ούτε απ' έξω, αποφάσισε να ξανασυνεργαστεί με τα ΜΑΝΤ με δύο όρους. Ο ένας όρος ήταν. Δεν είχε πάει όμως, Στέφανα. Όχι. Φέτος. Από το 2015 υπήρξε πρόβλημα. Το 2016 δεν είχε εμφανιστεί καθόλου και φέτος ξαναέπεσαν οι γέφυρες. Το πρώτο λοιπόν είναι η συμφωνία που έμαθα εγώ ότι έπρεπε να πάρει δύο βραβεία. Το μεγαλύτερο βραβείο της βραβείας ήταν η καλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Το οποίο αυτό που πήρε, πήρε, η ίδια. Και ένα δεύτερο βραβείο, το Matt Grizz. Το οποίο, Griggs, το οποίο ποιος το πήρε. Δεν το πήρε τελικά. Το οποίο το πήρε η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία δεν ήταν στα βραβεία. Δεν ήταν στα βραβεία. Και αυτό φαίνεται να ήταν το πρόβλημα. Και τη δεύτερη συμφωνία, απλά να σου τελειώσω, η δεύτερη συμφωνία ήταν ότι θα κάνει δύο εμφανίσεις. Η δεύτερη εμφάνιση όμως θα ήταν η εμφάνιση που θα έκλαινε τη βραδιά, η πιο σημαντική εμφάνιση, η τελευταία γεύση δηλαδή στο κοινό, αλλά και στους τηλεθεατές του Α που θα το έδειχναν, να κλείσει η βραδιά με Πάολα. Όπως και έγινε στο τέκποντο, δεν έγινε στο τέκποντο. Άρα δηλαδή αυτό που δεν έγινε από το δικό σου ρεπορτάζ πάντα. Δεν το αφισβητώ. Είναι το δεύτερο βραβείο. Είναι ότι όλα πήγανε καλά, αλλά το δεύτερο βραβείο, αυτό το Greeks, δεν το πήρε η Πάολα, πήρε το μεγάλο, το σημαντικό, αλλά το πήρε η Νατάσα. Και εγώ λέω, τότε το μάθαμε. Η Νατάσα Θέμη δεν το πήρε κανένα, έλεγα και βγήκε από τη σκαλέτα. Βγήκε από το πρόγραμμα. Δεν θυμάμαι, σε ρωτάω. Ορίστε, δεν καταλαβαίνω. Δόθηκε το βραβείο αυτό τελικά. Το Matt Griggs. Ναι. Τώρα μέσα στον πανικό μου φανταστείτε. Νομίζω ότι δεν δόθηκε σε κανένα. Θυμάμαι ότι το πήραν. Όχι, το κερδίσαν. Δόθηκε. 100%. Δόθηκε. 100% βέβαια. Γιατί να το δώσουν, λέω, σε κάποια η οποία δεν ήταν εκεί. Δηλαδή η λογική λέει ότι ετοιμάς κάποιον που ήρθε. Ναι, μπορεί το να τάσει να μην ερχόταν. Το ρώτησα και εγώ αυτό. Όχι ότι. Το ρώτησα και εγώ αυτό και μου είπαν ότι έγινε μια στοιχομηθεία περίπου δύο ώρες. Σου λέω ότι μεταφέρει πλευρά της Πάολας. Όχι, εγώ σαν την είδη, ούτε άποψή μου είναι αυτή. Σου λέω ότι μεταφέρει πλευρά της. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, αν είναι στοιχομηθεία, θα ήταν και να τάσει. Ότι δύο ώρες πριν έγινε μια στοιχομηθεία, ότι ρε παιδιά έχει έρθει και ο Σταν, που πράγματι και αυτό το παιδί τον είχα ο δει και εγώ. Ήταν υποψήφιος μέσα στους 5 για τον βραβείο του συγκεκριμένο. Είπαν και στο Στάν ότι δεν πρέπει να το πάρει εσύ αυτό, θα το πάρει η Θεοδωρίδου. Οι άλλοι είπαν ότι το έχουμε προσυμφωνήσει εδώ και καιρό. Πολύ καιρό κιόλας και είπαν ότι πρέπει να κρατηθούν οι ισορροπίες. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή μου είπαν ότι υπήρχε και συγκεκριμένη γραπτή στοιχομηθεία με SMS που στο πέρας της βραδιάς, στις 4 το πρωί, διευθυντικός τέλεγος του ΜΑΤ ευχαρίστησε την πλευρά της Πάολας, του ζήτησε συγγνώμη για αυτό που συνέβη, του είπε πόσο πολύ καλοί επαγγελματίες είναι και χωρίς αυτούς δεν θα έβγαινε η βραδιά και έριξε μομφή. Και δεν θα πω παραπάνω, ναι, άστο το άλλο. Σε άλλο μεγάλο στέλεχος του ΜΑΤ, λέγοντας ότι ουσιαστικά δεν φταίμε εμείς, τι να κάνουμε. Μέχρι εκεί θα σας πω. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ από αυτό που ακούω καταλαβαίνω ότι το ΜΑΤ δίνει τα βραβεία όπου θέλει. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι είναι από την ψηφοφορία του κοινού ίσως και έτσι. Όχι σε όλους, αλλά σε κάποιες. Δηλαδή, τους καλλιτέχνες. Το λέει και ο Αρσενάκος. Ρε παιδί μου, αν ήταν. Εδώ, ναι, το αλλά το ΜΑΤ. Μπορεί να λέγεται ΜΑΤ και να είναι τρελό, αλλά δεν είναι τρελό να προτιμήσει να δώσει το βραβείο σε μια καλλιτέχνη η οποία δεν ήταν εκεί. Και αυτοί που πήραν βραβεία, όντως είναι τόπο, ρε παιδιά. Το ΜΑΤ φέτος. Δηλαδή, αν το κοινό δεν είχε ψηφίσει την Νατάσα Θεοδωρίδου. Και τώρα λέμε. Προφανώς είχε κάτι άλλο σημαντικό και δεν ήταν εκεί. Προφανώς λέει και συναυλίες στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Ναι, δεν λέω γι' αυτό, αλλά αν το κοινό δεν είχε ψηφίσει την Νατάσα Θεοδωρίδου, φαντάζομαι ότι πολύ εύκολα το ΜΑΤ θα έλεγε, οκ, αφού δεν είναι εδώ η Νατάσα, να το δώσουμε σε κάποια άλλη. Αυτό δεν το έχει πει κάποιο. Αυτό που λέει τώρα ο Τσουρός, το ότι ας πούμε η Νατάσα πήρε ένα βραβείο και δεν ήταν εκεί γιατί δεν μπορούσε να είναι, γιατί δεν έχει πει κάποιος, που το λέει τώρα πρώτη φορά ο Κώστας, ότι για ποιο λόγο λοιπόν, αφού να δεχτώ λοιπόν εγώ όλο αυτό το στημένο που ακούγεται, αφού λοιπόν είναι στημένα και η Νατάσα δεν ήταν εκεί για να παραλάβει το βραβείο της, για ποιο λόγο το πήρε. Μα υποτίθεται σου λέει ο Στέφανος, τελευταία στιγμή άλλαξε το βραβείο αυτό. Ποια τελευταία στιγμή, ρε παιδί. Σου λέω εγώ. Και να άλλαζε τελευταία στιγμή. Προτίμησε το ΜΑΤ να το δώσει σε κάποια που δεν είναι εκεί. Α μιλήσω λίγο κι εγώ, Στέφανε, α μιλήσω λίγο κι εγώ. Ευχαριστώ. Πριν από δύο χρόνια, η Δέσποινα Βανδύ, που είναι μια από τις μεγαλύτερες Ελλήνιδες τραγουδίστρες, ένα παράδειγμα σας φέρνω, ήταν υποψήφια σε πάρα πολλές κατηγορίες, ήταν στα βραβεία και δεν κέρδισε τίποτα. Όντως, ήμουν και εγώ εκεί. Και δεν έγινε η παραμικρή κόμπλα, γκρίνια, οτιδήποτε κτλ. Αυτό το πράγμα που ακούω εγώ τώρα, τι να πω, είναι πολύ ευαίσθητη η θέση μου για να λέω, τι να κάθομαι να λέω, ότι δεν ισχύει, προφανώς και δεν ισχύει. Αλλά όποιος και να με βλέπει θα λέει τώρα, Θέμης παρουσιάζει τα Manta Awards, τι θα μας πει, αυτό το πράγμα. Οκ, okay, δεκτώ και αυτό. Αλλά αλήθεια σας το λέω, εγώ από την πλευρά του ΜΑΤ και όλο αυτό που γνωρίζω, δεν υπήρχε καμία απολύτως τέτοιου τύπου συμφωνία. Ξεκάθαρα. Και αν δεις
τα βραβεία και την στάση του ΜΑΝΤ όλα αυτά τα χρόνια προς τα έξω. Είναι πάρα πολύ καθαρή. Ολόκληρη η Βανδί πήγε εκεί και δεν παρεξηγήθηκε, ούτε γκρίνιαξε, ας πούμε. Και σας φέρνω το παράδειγμα, ρε παιδιά, της Νατάσας Θεοδωρίδου. Αυτό που αποτσουρώσαν το πιο σημαντικό απ' όλα. Ότι η Νατάσα κέρδισε ένα βραβείο και δεν ήρθε και δεν αρκεί να το πάρει. Θεμή, δεν ξέρω. Οπότε... υπήρχε συμφωνία σίγουρα για το ένα βραβείο και θα σου πω εγώ, χωρίς να έχω καθόλου το ρεπορτάζ, ο Στέφανος που πώς το λέω. Επειδή όχι, Παόλα δεν έκανε εκεί, υπήρχε, θα σου πω γιατί. Και αυτό είναι δικό μου, ξεκάθαρο. Μία μέρα πριν, η Παόλα πήγε σε ένα πολύ καλό tattoo artist που είναι φίλο μου, το Raiden, να κάνει ένα ψεύτικο μανίκι στο χέρι με αυτό που βγήκε. Ναι, εκεί λοιπόν έκανε πρόβα μια μέρα πριν για να δει να το κάνει και την επόμενη. Γιατί το παιδί το ξανά κάνει την επόμενη μέρα στο καμαρίνι. Έμεινε πήρε... το τατουάζ. Το κάνει με μαρκαδόρο, δεν ήταν κανονικό. Τα ψέτα. Εκεί λοιπόν πήρε και την Παολίνα μαζί για να δει και εκείνη τι τατουάζ θα κάνει, για να τη κάνει το ίδιο. Γιατί ξέρω από την προηγούμενη μέρα, μιλώντας με τον Ρέντε που είναι φίλος, ότι η Παολίνα θα βγει με τη μαμά πάνω στην πίστα, επάνω στο stage, επειδή θα βραβευτεί. Και θέλω να του κάνω δύο τατού. Δεν θα πω εγώ σε αυτό που λέει. Μα ανέβηκα πάνω στην πίστα, δεν ανέβηκα. Μια μέρα πριν. Όχι, λέει και καλά ότι μια μέρα πριν. Δεν θα πω εγώ λοιπόν σε αυτό που λέει η πλευρά τη Πάολα, γιατί η πλευρά τη Πάολα τη λέει. 45 μέρες πριν το είχαμε προσυμφωνήσει. Λένε και την κόρη. Ξέρεις τι λένε και όλα. Αυτό είναι θεϊκή ατάκα που μου δίνει τώρα. Τι είπε 45 μέρες πριν. Έτσι λένε. Στέφανε, οι υποψηφιότητες των MAD Awards βγαίνουν 30 μέρες πριν τα βραβεία. Προφανώς. Τι δεν έχει να κάνει. Τι δεν έχει να κάνει. Όταν δεν έχουν βγει υποψηφιότητες, μιλήσω ότι 45 μέρες πριν έχει συμμορφωθεί κάτι τέτοιο. Τα μάτια δίνονται 30 μέρες πριν. Βράγω ένα γλυκό. Οι υποψηφιότητες που βγαίνουν τα βραβεία ανακοινώνονται από εμένα. Και οι καλλιτέχνες κλείνουν 30 μέρες πριν. Ο Ρέμος το ξέρει 30 μέρες πριν. Ο Ρέμος καταρχάς πήρε τιμητικό. Live, το τιμητικό δεν έχει σχέση. Όχι, η live εμφανίσεις... Όχι, την παρουσία του σταμάτη, λέω, την πριν. Μου ζητώνει τώρα σήμερα το που κάνω. Μόνο δεν ζητώ. Μα δεν με αφήνει να μιλήσω. Πώς να μιλήσει. Όχι, μιλάει ο Στέφανος, ο οποίος δεν είναι στο ΜΑΤ. Ναι, αλλά δεν με αφήνει. Εσύ άστονα. Ρε παιδί. Οι live εμφανίσεις αρχίζουν να συζητιούνται από το Μάρτιο. Οι υποψηφιότητες, για να ξεκινήσει ο κόσμος να ψηφίζει, ανακοινώνονται 30 μέρες πριν. Ο νόν νοήτο. Δεν ισχύει αυτό λοιπόν που λες τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για να πάει μια υποψηφιότητα, νομίζω ότι σε αυτού του επίπεδου οι καλλιτέχνες κάνουν καιρό πριν συζητήσεις. Ότι εγώ θα έρθω να κάνω δύο act. Και τι θα πάρω, ρε παιδιά. Πάντως, όλο αυτό εγώ που βλέπω στα πλάνα, όπως και να έχει και ό,τι και να έχει συμβεί, είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή. Καλέ, πας καλέ. Είναι, πολύ, παιδιά, είναι η Πάολα, δεν το συζητάμε. Παιδιά, ήταν... Εμένα μου κάνει περίεργο. Ξέρεις τι, ότι αυτές οι εμφανίσεις, οι τρεις τέλος πάντων. Είναι αρκετές για μία τραγουδίστρια, για μία ερμηνεύτρια. Δηλαδή, έδειξε το εύρος της, την κίνησή της. Τι ήταν έκανε χαμό με την εμφάνιση. Αυτό θέλω να σου πω. Και το φινάλε, ειδικά, ξέρεις όλο αυτό. Γιατί πάνε παράπονα μετά. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό τι είχε γίνει. Κάτι προφανώς έχει γίνει. Ναι, αλλά σαν τηλεθεάτρια, το απόσπασμα που είδαμε και βλέπουμε τώρα στα πλάνα, είναι αρκετό. Είναι γκράντε, είναι Πάολα. Δηλαδή είναι δύο τραγούδια και μία βραβεία. Άσχετα. Άλλος βραβεύτηκε και ως η καλύτερη τραγουδίστρια. Το καλύτερο βραβείο πήρε. Πήρε το καλύτερο βραβείο. Εγώ μίλησα με κάποιους ανθρώπους του ΜΑΤ. Αυτό που θα σου πω δεν είναι ούτε ανακοίνωση ούτε δελτίο τύπου. Γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν θα βγάλει τίποτα το ΜΑΤ. Είπε ότι καλά έκανε η Πάνη και έβγαλε αυτό που έβγαλε την ανακοίνωση. Ότι δεν αλλάζει κάτι στη δική του στάση και στο ήθος του. Το ΜΑΤ λειτουργεί πάνω από 20 χρόνια και σπάνια έχει αναστείλει συνεργασίες με καλλιτέχνες με δική του πρωτοβουλία. Οπότε αυτό για να γίνει πήγε κάποιο λόγο σοβαρό. Τώρα τι και πώς φαίνει μου, αυτοί ξέρουν. Ότι δεν έχει ξαναγίνει ουσιαστικά αυτό που ρωτούσα και εγώ χθες. Ακριβώς. Τώρα κάτι έχει γίνει, παιδιά. Αλλά είναι κρίμα. Τώρα να γίνεται, δηλαδή να απεσκιάζεται όλο αυτό το πράγμα. Βαβέζεται καλλιτέχνη με αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου.